Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα απόψε. Όπως θα είδατε και στον τίτλο, είμαι εγώ ο κακός άνθρωπος στη ζωή μου. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, σας στέλνω αυτό το γράμμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας εκφράσω αρχικά την ευγνωμοσύνη μου για την αξιόλογη δουλειά που κάνετε, προκειμένου να μας λύσετε απορίες και να μας δώσετε κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια γυναίκα που γράφει το mail, η οποία είναι πιο νεαρή από μένα, είναι κάτω από 40. Είμαι ελεύθερη, λέει η γυναίκα αυτή. Είμαι 39 χρονών. Πρώτη φορά φίλησα και ερωτεύτηκα και έκανα σεξ στα 31 μου. Μιλάμε για, όπως κάποιοι θα το έλεγαν, καθυστερημένη έναρξη της σεξουαλικής ζωής στα 31. Γράφει κάποιες προσωπικές πληροφορίες η φίλη, τις οποίες δεν θα διαβάσω για να μην προδώσω την ταυτότητά της. Έχασε τον πατέρα της σε νεαρή ηλικία και ήταν έτσι συντηρητικό το μεγάλωμά της. Μετέπειτα, δηλαδή μετά που έκανε, λέει, πρώτη φορά φίλησα και ερωτεύτηκα και έκανα σεξ στα 31. Μετέπειτα έζησα αρκετές ερωτικές ιστορίες, με κύριο λόγο την αναζήτηση των σεξουαλικών μου επιθυμιών που δεν γνώριζα ότι είχα. Η μακροχρόνια καταπίεση των σεξουαλικών επιθυμιών οδηγεί στην αντίθετη πλευρά όταν ανοίξουμε αυτό το κουτί της Πανδώρας ή αυτό τον ασκό του αιώλου. Δηλαδή από εκεί που η κοπέλα αυτή δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τα 31 της, μετά από αυτό λάτρεψα τους άνδρες, το σεξ, την ειδονή που διάβαζα χρόνια στη λογοτεχνία και στις ταινίες, που ήταν το μαξιλάρι μου από παιδί, και μετά το θάνατο του πατέρα μου, που ήταν για μένα ο άντρας της ζωής μου. Να, ο θάνατος του πατέρα και απώλεια του πατέρα στην εφηβεία, η οποία αφήνει το στίγμα της. Το λιοντάρι που με έπλασε. Δεν μπορώ να εκφράσω την αγάπη και την επιρροή στην προσωπικότητά μου από τον πατέρα μου σε λίγες γραμμές. Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό το πανέμορφο και ισχυρό ζώο. Βλέπουμε μια έντονη ταύτιση της έφηβης κόρης με τον πατέρα, ο οποίος πατέρας χάνεται και προτού η κόρη προλάβει να αποδομήσει στο μυαλό της γνωστικά και συναισθηματικά την εικόνα της τελειότητας που είχε για τον πατέρα της. Πριν 2 χρόνια είχα μια μετάθεση στη δουλειά και γνώρισα έναν συνάδελφο. Με συγκίνησε ο άντρας αυτός, με γοήτευσε και μετά από 5 μήνες ξεκίνησε η σχέση μας. Πέρασα ένα χρόνο μαζί του με τρυφερότητα, ειδονή, νιάξιμο έρωτα και ανοίχτηκα για πρώτη φορά. Ξεγυμνώθηκα βρίσκοντας την απόλυτη ανταπόκριση. Περάσαμε κάποιες εντάσεις λόγω προφανώς φυσικής απουσίας του και κάποιες στιγμές. Δεν θα μακρηγορήσω. Ήταν παντρεμένος. Και μου ζήτησε να το τελειώσουμε. Ο χωρισμός ήταν σκληρός, ξαφνικός από τη μεριά μου. Αποτρελάθηκα. Απείλησε ότι θα τα πω στη γυναίκα του. Εννοείται με ξέκοψε αμέσως. Το γνωρίζω, είμαι άξια των πράξεων μου. Το ήθελα όμως, δεν σκέφτηκα κανέναν. Περίμενα μέχρι τα 31 μου και θεωρούσα πως η ζωή μου χρωστούσε τέτοιον έρωτα. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα και ιδιαιτέρως η ζωή, φιλενάδα. Ούτε σένα ούτε εμένα, κανενός. Άνθρωπος με λατώματα, πολλά προτερήματα, τον αγάπησα με πάθος. Παρακάλεσα, τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, αναλύωση ζητώ εξηγήσεις. Αυτός τώρα αρνείται τα πάντα ότι είχαμε σχέση και με συμβουλεύει να συνεχίσω. Ο θυμός είναι κάτι άγνωστο για αυτόν, δηλαδή δεν άντεξε το θυμό σου και δεν το συγχωρεί. Τα πήρε όλα πίσω. Εγώ πήγα και το είπα στη γυναίκα του. Τον συγχώρεσε η γυναίκα του, μου είπε αυτός.
Έπιασα πάτο. Η αυτοκαταστροφικότητα να διαλύσω ό,τι καλό υπάρχει με κατέκλυσε. Έχω ένα κακό. Χτυπάω τον άλλον όταν με απογοητεύει με σκληρά λόγια και δείχνοντας τις αδυναμίες του. Μοιάζουμε σε αυτό το κακό. Κι εγώ έχω αυτό το κακό. Όταν με απογοητεύσει κάποιος, τον χτυπάω με λόγια, δείχνοντας τις αδυναμίες του. Μιλούμε πάντοτε για τις ερωτικές σχέσεις. Έχω αυτό το θέμα και εγώ που έχει σκίσει. Η ερώτηση μου είναι, το τέρας μέσα μου που βγήκε σε αυτόν τον άνθρωπο, που ναι μεν έκανε πολλά λάθη, αλλά δεν με ταπείνωσε, υπερισχύει του χαρακτήρα που ερωτεύτηκε? Γιατί είμαι αυτοκαταστροφική και δεν προχωρώ με τα καλά, αλλά θέλω να τα σκοτώσω μέσα μου για να μην πονάω? Ταύτιση. Είμαι σίγουρη ότι έχει πολλές γυναίκες που ταυτίζονται με αυτά που γράφεις. Γιατί δεν γίνομαι αντιληπτή σε έναν άνθρωπο που πιστεύω είχε θύματα για μένα? Γιατί αυτοκαταστρέφομαι τόσους μήνες τώρα στο μυαλό μου? Αυτό που θέλω να σας πω, γιατί έχω ανάγκη να το ξεστομίσω, είναι ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος. Είμαι ο κακός στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ αν διαβάσετε κάποια στιγμή το γράμμα μου. Σας νιώθω ως τον άνθρωπο που εμπιστεύομαι την αλήθεια μου. Είστε βαθύς συναισθηματικά πλούσιος σε ομορφιά άνθρωπος. Κι όμως είμαι και εγώ ο κακός στη ζωή μου, ε? Η ζωή σας είναι ελπίδα για όλους. Έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία και περιμένω εν αγωνία στο νέο σας εγχείρημα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία που επέλεξα να κάνω σήμερα αυτό το βίντεο, το οποίο έρχεται σε συνέχεια από το χθεσινό βραδινό live. Το οποίο χθεσινό βραδινό live, ένα λεπτό να σας πω τον τίτλο του. Συγκλονιστική μαρτυρία για τη γυναίκα. Στο χθεσινό βραδινό live, όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Είναι vlog το οποίο έγινε live επειδή ήταν τόσο σημαντικό το θέμα και ήθελα να δώσω όσο χρόνο γίνεται, γι' αυτό το έκανα live. Λοιπόν, έχεις εξειδανικεύσει τον πατέρα σου, το λιοντάρι αυτό που σε έπλασε. Ο δικός σου πατέρας, αγάπη μου, όπως και ο δικός μου πατέρας, όπως και όλοι οι πατεράδες και όλοι οι αδερφοί, δεν είναι ούτε τέλειοι, ούτε ιδανικοί. Κανείς, κανένας άνδρας, τον οποίο μεγαλώσαμε να λατρεύουμε, επειδή είναι ο πατέρας μας ή ο αδερφός μας, δεν είναι τέλειος και δεν είναι ιδανικός. Υπάρχει μια διαδικασία, την οποία ο Φρόιτ έχει περιγράψει ως ειδιπόδιο σύμπλεγμα, και αργότερα έρθει ο Γιούγκ, ο Κάρλ Γιούγκ, να προσθέσει το σύνδρομο της ηλέκτρας, που αφορά την ταύτιση του παιδιού με το γονέα του αντίθετου φίλου. Τη σχεδόν ερωτική, την πλατωνικά ερωτική ταύτιση. Η ψυχανάλυση έχει έτσι όρους πάρα πολύ έντονους. Τελευταίως διάβαζα για το ειδιπόδιο σύμπλεγμα και σοκαρίστηκα, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω ψυχανάλυση. Αλλά, επειδή δεν σας το κρύβω, βρίσκομαι σε ένα σημείο που νιώθω έτοιμη να ξεκινήσω το επόμενο βιβλίο, παρόλο που αυτό που τελείωσα τον Νοέμβριο ακόμη να κυκλοφορήσει, ο έρωτας, έχω έτσι μια έντονη επιθυμία να συνεχίσω το επόμενο βιβλίο, το οποίο να έχει να κάνει με το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Εκείνος, η μάνα του κι εγώ, ή εκείνη η μάνα της κι εγώ. Το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, όπως είχε φτάσει προς το τέλος της ζωής του ο Φρόιτ να λέει, μπορεί να αφορά και τη γυναίκα και τη σχέση που έχει η γυναίκα με τη μάνα της. Έχω αρχίσει να διαβάζω κάποια στοιχεία. Μην θεωρήσετε ότι αυτά που σας λέω σε αυτό το vlog σε σχέση με τη φρουιδική θεωρία και τις μεταφρουιδικές θεωρίες ως επιστημονικά στοιχεία. Είμαι στο διάβασμα. Όταν με το καλό έρθει η ώρα για το επόμενο βιβλίο, αν είναι να αναφέρω κάποια στοιχεία, θα τα αναφέρω εμπεριστατωμένα. Αλλά γνωρίζετε ότι τα δικά μου τα γραψίματα είναι περισσότερο εμπειρικά παρά ακαδημαϊκά. Λοιπόν, φιλενάδα, ο πατέρας σου πέθανε όταν ήσουν έφηβος και δεν πρόλαβες να τον δεις γυμνό, να τον δεις ψυχολογικά γυμνό, να δεις τις αδυναμίες του και να καταλάβεις τη ζημιά που σου έχει κάνει. Τι σίγουρα ο πατέρας σου έχει κάνει ζημιά. Σίγουρα. Η σχέση σου μαζί του δεν ήταν η ιδανική σχέση που φαντάζεσαι και ονειρεύεσαι.
Δεν ξέρω, δεν μου γράφεις άλλα στοιχεία. Ψάξε όμως μέσα σου και θα δεις ότι ο πατέρας σου υπήρξε σκληρός μαζί σου. Είτε με φυσική κακοποίηση, είτε με λεκτική κακοποίηση, είτε με ψυχική κακοποίηση. Με κάποιο τρόπο ο πατέρας σου υπήρξε κακός μαζί σου. Και ένα μικρό κορίτσι, το οποίο δέχεται βία μεγαλώνοντας και δεν έχει την μυϊκή δύναμη για να χτυπήσει αυτό που την κακοποιεί, αναπτύσσει ξύλινη γλώσσα. Αναπτύσσει μία γλώσσα που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Όταν θυμώνουμε με έναν άνδρα, ο οποίος μας απογοητεύει, ξυπνά μέσα μας όλη η απογοήτευση που είχαμε βιώσει στην εφηβική μας ηλικία, στην παιδική μας ηλικία, από τον λατρεμένο μας πατέρα, ο οποίος μας πόνεσε. Είτε μας έδιρε, είτε μας απέρριψε, είτε μας αποξένωσε, είτε. Και όταν είναι άλυτα αυτά τα θέματα μέσα μας και κυκλοφορούμε κουβαλώντας μέσα μας ένα πληγωμένο κοριτσάκι, το οποίο ζητάει εκδίκηση από τον κακοποιό πατέρα, πάμε και ερωτευόμαστε μετά ανθρώπους οι οποίοι παίζουν για μας το ρόλο της μαριονέτας, παίρνουν παροδικά προσωρινά το ρόλο του πατέρα μας, τους εξιδανικεύουμε, τους αποθεώνουμε και όταν μας απογοητεύσουν, ανοίγουμε το στόμα μας και τους λέμε όλα όσα θα λέγαμε στον πατέρα μας εάν ήταν μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Έχεις daddy issues. Έχεις θέματα με τον πατέρα σου. Έχουμε. Τα οποία χρειάζεται να τα ξεπεράσουμε. Σε αυτό το vlog, το λέω εδώ για να μην το ξεχάσω, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε ένα σχετικό θέμα με τη Μαριάννα τη Μητά, τη συνάδελφο, την ψυχολόγο από την Αθήνα, η οποία έχει μια εξαιρετική, διεισδυτική ματιά όσον αφορά στην ανάλυση των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Όλα αυτά που έχω αναφέρει για το ειδηπόδιο σύνδρεμο τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα και είναι, νομίζω, η πλέον κατάλληλη συνάδελφος με την οποία να κάνουμε ένα βίντεο. Τώρα μου χρωστάει ήδη δύο βίντεο. Είναι το τρίτο αυτό που θα της βάλω της Μαριάννας να κάνουμε. Να κάνουμε ένα βίντεο για τη σύνδεσή μας με τον πατέρα, το γυναικών με τον πατέρα και το πώς αυτό επηρεάζει τη σύνδεσή μας με τους άντρες στη ζωή μας μετέπειτα και ίσως να κάνουμε και ένα αντίστοιχο για τη σύνδεσή μας με τη μητέρα και πώς αυτό επηρεάζει τις σχέσεις μας στη ζωή μας αντίστοιχα μετέπειτα. Λοιπόν, έχεις θέμα. Δεν είσαι εσύ, αγάπη μου, ο κακός στη ζωή σου. Κάποιος άλλος υπήρξε ο κακός στη ζωή σου και είμαι σίγουρη ότι βλέποντας αυτό το βίντεο μπορεί να θυμώσει και μαζί μου και μπορεί να μου πεις ότι δεν το ξέρεις τον πατέρα μου και ο πατέρας μου έχει πεθάνει και αποκλείται να με έχει πονέσει και να με έχει πληγώσει. Όλοι οι πατεράδες, όλες οι μανάδες πληγώνουν, πληγώνουμε άθελά μας κάποιες φορές, αλλά πληγώνουμε τα παιδιά μας. Και αυτά τα τραύματα τα κουβαλούν τα παιδιά μας μέσα στη ψυχούλα τους και μετά τα βρίσκουν μπροστά τους και γίνονται κακοί στη ζωή τους. Δεν είναι τυχαίο, Φιλενάδα, που άργησες στη σεξουαλική σου ζωή. Άργησες να ξεκινήσεις τη σεξουαλική σου ζωή. Δεν είναι τυχαίο που προτού γνωρίσεις αυτόν τον άνδρα, ο οποίος ήταν πατέρας άλλων παιδιών, όχι δικό σου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι προτού γνωρίσεις αυτόν έψαχνες μόνο την ειδονή στο σεξ, δηλαδή με έναν τρόπο θα έλεγα εθιστικό, σαν να ήσουν εθισμένη σε αυτό, αυτό που είχες αποστερηθεί τόσο πολύ μέχρι τα 31 σου. Ένα ξέσπασμα, πολλές γυναίκες οι οποίες επιδίδονται σε σεξουαλικές μόνο σχέσεις και δεν θέλουν συνειδητά ή ασυνείδητα να έχουν περισσότερο δέσιμο είναι γιατί δεν αντέχουν την εγκύτητα, δεν αντέχουν τη συνδεσιμότητα με έναν άλλον άνθρωπο, για λόγους ψυχολογικούς πάντα και για λόγους που έχουν σχέση με αυτά που συζητάμε εδώ. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, σου έκανε κλικ σε πολλά κουτάκια που μοιάζει τον πατέρα σου ως προσωπικότητα και ως ψυχισμός, ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα, δεν ξέρω, και συνδέθηκες.
αγνώντας ότι είναι παντρεμένος, αγνώντας ότι έχει παιδιά, ότι έχει οικογένεια, αγνώντας ότι δεν είναι ελεύθερος. Και πιστεύοντας ότι η ζωή σου χρωστούσε έναν τέτοιον έρωτα. Η ψυχοπάθεια σου χρωστούσε έναν τέτοιον έρωτα. Η ψυχοπάθεια μας χρωστάει όλους αυτούς τους ηλίθιους έρωτες που βιώνουμε. Συγγνώμη, ε. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να είναι ιδανικός ένας παντρεμένος εραστής, ο οποίος είναι παντρεμένος κανονικά, έχει οικογένεια κανονικά και σε γνωρίζει εσένα τώρα, ξέρω εγώ σε ποια ηλικία, 40+. Δεν μπορεί να είναι ο ιδανικός εραστής. Δεν μπορεί να είναι. Τώρα να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε οικογένεια αλλά χώρισε. Συνειδητοποίησε αν όντως δεν ήταν ο γάμος του υγιής και η σχέση του όπως την ήθελε και μετά προχωρά στη ζωή του να γνωρίσει μια άλλη κοπέλα, ναι, θα μπορούσε να είναι ιδανικός εραστής. Ο ένας παντρεμένος όμως με τίποτα δεν μπορεί να είναι ιδανικός εραστής. Τα λέω εραστής εννοώ εραστής και ψυχικά και συναισθηματικά, όχι μόνο σωματικά. Το γεγονός ότι έβγαλες τόσο θυμό και τόση κακία πάνω του δείχνει ακριβώς το μέγεθος του τραύματος που έχεις από τη σχέση σου με τον πατέρα σου και ίσως και με τη μητέρα σου, γιατί δεν μας δίνεις πληροφορίες και δεν θέλω να μου δώσεις εμένα. Αυτό που θέλω να υποσχεθείς, αγαπημένη μου, είναι να πας σε ένα ψυχολόγο, να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία, να αναλύσεις τα τραύματα, τις αναμνήσεις, το τι έχεις στη ψυχούλα σου μέσα, για να μπορέσεις να απελευθερωθείς από αυτό τον κακό, που αυτός ο κακός είναι το άλυτο τραύμα που κουβαλάς από την παιδική και εφηβική σου ηλικία μέχρι σήμερα και σε καταδυναστεύει. Δεν είσαι εσύ όταν κάνεις μόνο επιφανειακές και επιπόλαιες σεξουαλικές σχέσεις μόνο για την ειδονή. Δεν είσαι εσύ όταν ανοίγεις το στόμα σου και γίνεσαι κακιά. Δεν είσαι εσύ. Είναι το μικρό κοριτσάκι μέσα σου, το πληγωμένο, το απογοητευμένο, που ψάχνει εναγωνίως δικαίωση. Πάρτο αυτό το κοριτσάκι αγκαλίτσα, πάρτο από το χέρι και πηγαίνετε στη ψυχοθεραπεία να γιατρευτείτε. Κάνε και εσύ ψυχοθεραπεία όπως κάνουμε και εμείς. Έχω αρχίσει να γίνομαι φίλη με αυτό το μικρό κοριτσάκι μέσα μου τώρα τελευταίως. Με τον νέο κύκλο ψυχοθεραπείας που κάνω. Σας έχω πει ότι από το Μάιο και μετά έχω ξεκινήσει ξανά ψυχοθεραπεία. Προσπαθώ να το μεγαλώσω και να το κάνω την εσωτερική μου μητέρα. Σίγουρα υπάρχουν και θέματα μητρικά σε όλους μας, για να είμαστε σε αυτό το κανάλι και να γουστάρουμε την ψυχοεκπαίδευση και να ψυχοψαχνόμαστε, σημαίνει ότι έχουμε θέματα. Μάλλον σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πως έχουμε θέματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν θέματα. Και αυτό που με κατασυγκλώνησε στο χθεσινό βραδινό live ήταν ο χρήστης με το ψευδώνυμο Chris James, ο οποίος έγραφε: αυτά που λες, Θέκλα, είναι η μέση Ελληνίδα. Η μέση Ελληνίδα, Κύπρια γυναίκα, έχει βιώνει αυτά τα πράγματα που λες. Και δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα τώρα έχει ξεκινήσει το Me Too. Αυτά. Αγάπη πολύ, παντού, ολούθε. Μια σφιχτή νοερή αγκαλιά σε σένα και σε όλους όσους ταυτίζονται με αυτά που λέμε σε αυτό το βίντεο και σε όλες όσες ταυτίζονται. Είμαστε πολλοί που είμαστε εμείς οι κακοί στη ζωή μας, αλλά θα γλυκάνουμε πού θα πάει. Θα γλυκάνουμε προς εαυτούς και αλλήλους. Τώρα όσον αφορά αυτόν τον άνθρωπο, από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος σου έχει δείξει και σου έχει αποδείξει ότι δεν αντέχει το θυμό σου, έχει και αυτός τα θέματα του, να μην το συζητήσω, οικογενειάρχης άνθρωπος, χωρίς θέματα ο γάμος του, γιατί δεν έχω διαβάσει όλες τις πληροφορίες που στέλνεις, γιατί δεν θέλω να προδώσω την ταυτότητά σου. Γιατί να κάνει μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα ελεύθερη που βλέπει ότι τον ερωτεύεται? Έχει και αυτός τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Και δεν σε αγαπά, αγάπη μου, τόσο όσο να αντέξει το θύμο σου. Θα μας αγαπάει ο σύντροφός μας, αντέχει το θύμο μας. Μας αντέχει και εμάς. Και αντέχει και το θυμό μας και μαθαίνει μέσα από το θυμό μας, όπως μαθαίνουμε και εμείς μέσα από το θυμό μας. Και πάμε μαζί και κάνουμε θεραπεία ζευγαριού. Η ζωή δεν σου χρωστάει τίποτα.
αλλά εσύ μπορείς να χαρίσεις τον εαυτό σου το δώρο της ψυχοθεραπείας και μπορείς να βάλεις στόχο στη ζωή σου να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να αγαπήσεις το θυμό σου, να επεξεργαστείς το θυμό σου. Θυμίζω ξανά απόψε ότι το Σάββατο 20 Μαρτίου 4 με 7 ώρα Ελλάδος θα γίνει η επανάληψη του σεμιναρίου για το θυμό. Πραγματικά είναι εξαιρετικό όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε το θυμό μας. Εγώ είμαι ακόμη συγκλονισμένη από το προηγούμενο Σάββατο από το σεμινάριο και πόσο πολύ με βοήθησε το σεμινάριο εμένα. Γιατί είπαμε ότι στο σεμινάριο κάνει όλη τη δουλειά την ερευνητική και την ακαδημαϊκή δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Το διδάσκουμε μαζί, το παρουσιάζουμε μαζί, αλλά είναι δικιά της η δουλειά. Έχει μαζέψει πάρα πολύ χρήσιμο υλικό για το θυμό και με βοήθησε πάρα πολύ το σεμινάριο και όταν προετοιμαζόμουν για το σεμινάριο, γιατί πρέπει και εγώ να μελετήσω το υλικό που με τόσο κόπο ετοιμάζει η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, αλλά και να το κατανοήσω ώστε να μπορέσω να συμμετέχω στη διδασκαλία του. Με βοήθησε να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα για μένα και για το θυμό μου και να δω το θυμό μου με ένα καλύτερο μάτι. Να δω το θυμό μου με αγάπη, να τον ακούσω υπομονετικά και να προσπαθήσω να συμφιλειωθώ μαζί του. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ.